ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Τέλεσε χαμηλά. Ο Γιούστη άφησε πολύ ωραία κομπίνα το σούτ από τον Ντένιτς. Πρώτη ευκαιρία στον αγώνα στο 4ο λεπτό. Καλά δουλεμένη η φάση από την προπόνηση. Δείτε τον Πίτα πώς ελευθερώνεται και τον Γιούστη πώς αφήνει την μπάλα. Δυνατό σούτ από τον Πίτα η μπάλα πάνω από την εστία. Ο Ντένιτς άλλαξε. Ο Ματέι από την πάσα του Πέδρο πήγε να παίξει με τον Ντικινή. Κερδίζουν. Και τώρα ο Ντικινή παίρνει την μπάλα στην περιοχή. Στο αριστερό θα κάνει το σούτ. 1-0 ο Απόλλων. Στο 10ο λεπτό με τον πρώτο του σκόρερ να σημειώνει το 11ο του γκολ. Ο Νικολά Ντικινή βρήκε την πρώτη ευκαιρία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δείτε την κίνησή του. Κερδίζοντας την μπάλα στο ύψος της περιοχής, την φέρνει στο αριστερό. Αμέσως το σουτ στη γωνία του Μιχαήλ που είναι ανήμπορος να αντιδράσει. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Αποφεύγει τον Ανδρέου και με δυνατό συρτό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στον Απόλλωνα και δίνοντας το, αν θέλετε, και καλύτερη προοπτική. Με το γρήγορο γκολ στο να φτάσει στον τελικό του στόχο, έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. Από τον Γιούστε ο Μάντζης θα δώσει απέναντι γκολ. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει. Με τον Ζαχαρίου στο 13ο λεπτό, απάντηση άμεση. Θα πετύχει τον γκολ εδώ. Δεν έχει δοθεί offside, νομίζω ότι θα ελεγχθεί η φάση από το VAR. Ακυρώνει τον γκολ και δίνει φάουλ. Γουστάβο γίνεται το φάουλ από τον Ροπέρς. Εδώ κάτω χαμηλά έγινε το φάουλ με το δεξί πόδι του Ροπέρς. Βασιλείου παλιά στην περιοχή για τον Ντικινή. Έχει δώσει φάουλ, δεν ξέρω αν ακούμπησε και στο χέρι του Ντικινή η μπάλα. Εκδηλώνει αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό δίνοντας τον Μανρίκε η σέντρα στην περιοχή. Ο Μάντζης από κοντά η κεφαλιά. Αποκρούει ο Δημητρίου. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Δείτε εδώ τον Ζαχαρίου να δίνει στον Μανρίκε. Ο Μάντζης έκανε την κεφαλιά. Ο Δημητρίου στη σωστή θέση με διπλή προσπάθεια. Έγινε η κεφαλιά. Απέκρουσε και πάλι ο Δημητρίου ενώ υπήρξε τόση προηγουμένως στην περιοχή. Ο Γκουστάβο βγαίνει ο Δημητρίου τώρα. Έχασε την μπάλα, αλλά κέρδισε επιθετικό φάουλ. Ο Σωτηρίου είναι ο παίκτης που είναι στο έδαφος. Και ο Ολυμπιακός με τον Γκουστάβο εκδηλώνει και πάλι αντεπίθεση. Πολύ μακριά από την εστία του ο Δημητρίου. Έγινε το λάθος. Ο Μάντζης, για να δούμε αν θα προλάβει. Ο Ντικινή, κοιτάξτε πού βρέθηκε ο Ντικινή. Εδώ ξανά δείτε, ο Γιούστε είχε προθηθεί. Ο Δημητρίου έκανε λάθος εδώ. Και ο Ντικινή καθάρισε την φάση. Εκτέλεσε ο Γκουστάβο. Έγινε η κεφαλιά, αποκρούει ο Δημητρίου. Στο πρώτο δοκάρι ο Μάντζης. Ο Κάκιο Βασιλείου κοντά στην μπάλα, έρχεται και ο Πίτας. Εδώ ξανά, σκύβει βεβαίως ο Πίτας, κάνει και το λεγόμενο σκαμνάκι στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Ο Ντένις έβγαλε την άμυνα, κίτρινη κάρτα στον Βασιλείου έχει δώσει ο Φελάς. Για το φάουλ στον Κα. Για το φάουλ που είδατε εδώ. Γιούστε, υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, υπόδειξη από τον Φελά. Ξανά η φάση που προηγήθηκε. Ζαχαρίου. Φάουλ από τον Πίτα. Φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης υπέρ του Απόλλωνα. Με τον Ντικινή παίζει με πλάτη Σωτηρίου. Ζητούν χέρι. Στο αριστερό χέρι του Σωτηρίου χτυπάει μπάλα. Βεβαίως κάνει μια κίνηση στο τέλος για να αποφύγει
την πρόσκουση της μπάλας. Ζαχαρίου έγινε το λάθος, κερδίζει ο Πίτας με τρεις παίχτες, εκδηλώνει την επίθεση ο Απόλλων. Δίπλα του ο Γιαννιώτας έχει μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Θα γυρίσει προς τα πίσω ο Πίτας, θα χάσει τεράστια ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Θα το βλέπει το βράδυ και δεν θα πιστεύει τι έχασε. Και ενώ ακολουθούσε, νομίζω ότι κοινή ήταν δίπλα του. Δείτε εδώ από το ξεκίνημα την φάση με κλέψιμο αρχίζει. Ο Πίτας δίνει στον Γιαννιώτα έτοιμο γκολ. Περιμένει και ο Τικινή και χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Πίτας. Η πιο ξεκάθαρη ευκαιρία του Απόλλωνα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Έγινε το λάθος από τον Ανδρέου. Ο Τικινή από την πάσα του Βασιλείου. Σηκώθηκε το σημειάκι απέναντι, offside. Και είναι σωστή υπόδειξη όπως βλέπετε. Ήταν πιο μπροστά ο Τικινή. Ο Γιούστε ελέγχει την μπάλα, η οποία είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν υπάρχει φάουλ, ευκαιρία με τον Μάντζη. Θα μιμηθεί τον Πίτα, ζητούν πέναλτι του Ολυμπιακού. Εδώ ξαναβλέπουμε το πώς κερδίθηκε η μπάλα, η πάσα προς το μέρος του Μάντζη. Ο Βασιλείου είναι κοντά του και χάνεται η ευκαιρία από τον Μάντζη. Κράτησε ο Γκουστάβο με φάουλ ωστόσο στον Χάμπο. Έγινε η αλλαγή παιχνιδιού. Η μπάλα έφτασε στον Σαντάνα που έκανε το σουτ. Να η πρώτη τελική προσπάθεια με προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό που φέρνει και το χειροκρότημα στους παίχτες του από τον Βόκολο. Στο 41ο λεπτό. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Από κοντά γκόλο την κοινή. Έχει χρησιμοποιήσει το χέρι, λέει ο Φελάς. Από την σέντρα του Βασιλείου κινήθηκε στην πορεία της μπάλας ο Ντικινή. Εδώ δεν μπορώ να είμαι βέβαιος αν έχει ακουμπήσει. Αν έχει βρει μπάλα στο χέρι, σωστά ακυρώθηκε. Θα ελεγχθεί βεβαίως η φάση από το VAR. Ντένιτς κατεβάζει ο Ματέι. Φάουλ από τον Άννη σε πολύ καλό σημείο για τον Απόλλωνα. Στον κεντρικό διάδρομο, ήδη είναι στην περιοχή κοντά ο Γιαννιώτας και παίρνει το φάουλ σε ακόμα καλύτερο σημείο τώρα για τον Απόλλωνα. Φεύγει ο Ροπέρς, εκτελεί ο Ντικινή, πέφτει ο Μιχαήλ στη γωνία και αποκρούει. Πολύ καλή στιγμή αυτή για τον Απόλλωνα με τον σκόρερ της αναμέτρησης Ντικινή να αναγκάζει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να πέσει στην γωνία και στη συνέχεια. Ο Ανδρέου απομακρύνει την μπάλα και πέφτει, κάνει φάουλ για κίτρινη κάρτα ο Ροπέρς. Πάσα προς το μέρος του Γιαννιώτα, θα κάνει το σούτ στο δοκάρι, πολύ μεγάλη ευκαιρία, συνεχίζεται η φάση. Νέο σούτ αποκρούει ο Μιχαήλ, το σούτ του Ντένιτς, επιμένει ο Απόλλων, πάει να γίνει τριπλή, η φάση δεν μπορεί ότι κινεί. Και νωρίτερα το δυνατό σούτ, η μπάλα στο δοκάρι, κατέληξε στον Ντένιτς που έκανε το δυνατό σούτ και πήγαινε προς αντίθετη κατεύθυνση ο Μιχαήλ, αντέδρασε σωστά. Γιαννιώτας. Ματέι Γιαννιώτας πέρασε, πλασάρι, η μπάλα περνά μπροστά από την εστία και καταλήγει out. Μέσα σε ένα λεπτό, τρεις φάσεις για τον Απόλλωνα. Εδώ είναι η τελευταία με τον Γιαννιώτα. Πέρασε η μπάλα, Γιαννιώτας. Τρίπλαρε, σούταρε, απέκρουσε ο Μιχαήλ, από κοντά θα χάσει τη μεγάλη ευκαιρία ο Ντένιτς. Εδώ ξανά ενδεχομένως να υπήρξε και φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης επιθετικό. Σούτ από τον Γιαννιώτα, απόκρουση από τον Μιχαήλ. Και ο Πίτας στη συνέχεια είναι ο παίκτης ο οποίος θα στοχίσει από εξαιρετικά ευνοϊκή θέση. Όχι όμως με το γεγονός ότι δεν έχει σκοράρει το δεύτερο γκολ για να νιώσει. Για να δούμε τώρα, θα γίνει το σούτ και είναι το γκολ. 2-0, ο Γιάννης Πίτας. Παραγωγική και απόψε, δείτε την φάση από το ξεκίνημα. Ο Πίτας θα πάρει την μπάλα και με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Δυσκολότερη θα έλεγα προσπάθεια από προηγούμενες ευκαιρίες που του δόθηκαν για να σκοράρει. Θα σημειώσει λοιπόν τον γκολ και θα δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στον Απόλλωνα. Να δούμε τώρα τον Πεχλιβάνη, ο οποίος έχει καλό πόδι. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία. Πεχλιβάνης και Κωστόφ έχουν πατήσει την περιοχή. Πάσανε για τον Πεχλιβάνη. Έκανε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραίο γκολ από τον νεοεισελθόντα Πεχλιβάνη. Στο 22ο λεπτό, είτε τον Κάνα στέλνει η παλιά ακριβίας και με μια άπιαστη κεφαλιά στέλνει την μπάλα από την πλευρά που ήρθε στην απέναντι γωνία, σημειώνοντας το 2-1. Ο Πεχλιβάνης περιμένει ο Μπένσοπ και ο Γιαννιώτας. Απευθείας θα πάει, αποκρούει ο Μιχαήλ. Διώχνει ο Μανρίκε, κερδίζουν εκ νέου του Απόλλωνα.
Μπάλα καταλήγει στον Κατελάρη που έκανε το σουτ λίγο αριστερότερα από το δεξί κάθε το δοκάρι του τερματοφύλακα Μιχαήλ. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.